κύριο Τριανταφυλλίδη, ο κύριο Βογιατζόγλου. Να είστε καλά, εσεί. Καθόμαστε, Κύριε Τριανταφυλλίδη, ο Βογιατζόγλου, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο κατάλληλο άτομο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα που μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορείτε με αυτό το outfit να αντιπροσωπεύετε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Σε πειρατικό τι φάρμακο θα μπορούσε να πουλήσει. Δραμαμίνες, μόνο αν κουνάει. Πηγαίνοντας σε μια εταιρεία, θα πρέπει να έχετε κάνει μια μικρή έρευνα για αυτήν την εταιρεία. Θα πρέπει να είχατε λίγο χρόνο για να κάνετε αυτό που λέμε practice. Ναι. Εδώ λίγο μαζί, ώστε να έχουμε να πάρουμε μια ιδέα. Μπαίνετε μόνο σας μέσα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τριανταφυλλίδης Γιώργος. Κώστας Βογιατζόγλου. Να είστε καλά, χάρηκα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, πείτε μου κάποια πράγματα για εσάς. Είμαι 37 ετών, βρίσκομαι γενικότερα στον χώρο των πωλήσεων τα τελευταία 13 έτη. Μ' αρέσει όλο αυτό το ταλαβέρι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ανάμεσα στην αγορά και στην πώληση. Ταλαβέρι με φαρμακευτικά, αυτό είναι για άλλες καταστάσεις, κύριε Τριανταφυλλίδη μας. Μάλιστα. Δεν σας επιτρέπετε η έκφραση. Δεν μου επιτρέπετε. Όχι, μην χάσουμε το ίντερνετ, τώρα ξεφτυλιστούμε τη ΣΥΦΑΜ. Εγώ να σου πω, Κώστα, ότι είναι καλός πολιτής, μάθαμε από πληροφορίες. Δεν είναι δηλαδή τύπου μάπα. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Απλά για να πουλήσω κάτι, πρέπει να πιστέψω εγώ το προϊόν. Άρα πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου για να πουλήσεις τον εαυτό σου σε ένα interview. Ναι. Αυτό δεν είναι η απόλυτη έννοια του πολιτή, αυτό πήγα να πω, ότι θα καλεστείτε πάρα πολλές φορές να υποστηρίξετε ένα προϊόν που ενδεχομένως να μην είναι κακό. Και επειδή μιλάμε για φάρμακα, σίγουρα μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο θα κάνει κακό σε κάποιον που θα το πάρει. Αλλά μπορεί να κυκλοφορεί ένα άλλο προϊόν στην αγορά, το οποίο να είναι λίγο καλύτερο από αυτό που πρέπει να πουλήσετε εσείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακό το δικό μου. Σε καμία περίπτωση, αλλά υπάρχει άλλο καλύτερο. Όταν θα τελειώσει, το σωστό είναι να σου δώσει το λόγο για να ρωτήσεις εσύ κάποια πράγματα. Θα πρέπει να ρωτήσεις. Δεν θα πρέπει να πεις δεν έχω τίποτα να ρωτήσω. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να ρωτήσετε είναι αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο dress code που δίνει η εταιρεία ως γραμμή για τους υπαλλήλους. Δηλαδή, άμα θα πάω με φούστα μπλούζα ή αν θα πάω με τώρα μην αρχίσουμε τα άκρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Θα πάρουμε και τα γέρια να πάμε για interview. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, με τον χρόνο σου. Είσαι θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Καλή σας επιτυχία. Και ελπίζω να λειτουργήσουμε. Θα μάθετε τα νέα. Θα σας ενημερώσω για να ξέρετε και εσείς ποιος πήγε. Θα δω το επεισόδιο. Οκ, να είστε καλά. Εδώ λοιπόν είναι. Πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα της αλλαγής δηλαδή. Εδώ είμαστε.